Επιστρέψαμε κοντά σας, φίλες και φίλοι, ύστερα από τα μικρά σύντομα διαφημιστικά μηνύματα της Κυκλάδων Θέα. Να πάμε να συνεχίσουμε να δούμε κάποιες σημαντικές ειδήσεις που έτρεξαν μέσα στην εβδομάδα. Είχαμε μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία, όπου αστυνομικοί πρόσφεραν αναπηρικό αμαξίδιο στο Σύλλογο Δικαίωμα πριν από λίγες ημέρες. Αντιπροσωπεία μάλιστα του ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, με επικεφαλής τον πρόεδρο, τον κύριο Κεφάλαια Ευάγγελο, επισκέφθηκαν στις 13 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, τα γραφεία του Συλλόγου Στήριξης ΑΜΕΑ και ΑΜΕΑ Κυκλάδων, εδώ στην Ερμόπολη, όπου προσέφεραν ένα αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο είχε ανάγκη ο Σύλλογος για την εξυπηρέτηση των μελών του. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε από την πρόεδρο, την κυρία Δόγου Ζωγραφιά, για τα προβλήματα αλλά κυρίως για το σημαντικό έργο που προσφέρουν τα μέλη του Συλλόγου στα παιδιά και τους ενήλικες που έχουν πραγματικά την ανάγκη τους. Τέλος, ας πούμε ότι η Ένωση έκανε γνωστό στα μέλη του Συλλόγου ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους, προσφέροντας από τις λιγοστές δυνάμεις της ό,τι είναι δυνατό. Σε μια εποχή που οι ανάγκες και τα προβλήματα, κακά τα ψέματα, συνεχίζουν να υφίστανται και να διωγγώνονται, οφείλουμε όλοι μας να εντείνουμε τις προσπάθειες και να συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις και από οποιαδήποτε θέση ως ενεργοί πολίτες, δίπλα σε όποια κοινωνική ομάδα έχει ανάγκη, με ανιδιοτέλεια και μοναδικό μας κίνητρο, την αλληλεγγύη. Αυτό αναφέρει το δελτίο τύπου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων και αξίζουν βέβαια πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αστυνομικούς και στον πρόεδρο, τον κύριο Κεφάλαια Ευάγγελο. Έχουμε το βίντεο, το ρεπορτάζ. Να πάμε να το δούμε και να επιστρέψουμε σε λίγο ξανά μαζί σας. Για την παραλαβή καροτσιού, το οποίο γίνεται δώρο από το Σύλλογο των Αστυνομικών της πόλης μας στο Σύλλογο Δικαίωμα Ατόμων με Αναπηρία. Πρόκειται για το καροτσάκι. Αυτή τη στιγμή εκπρόσωποι της αστυνομίας αλλά και τα παιδιά από το κέντρο των εκπαίδευσης τον ΑΜΕΑ βρίσκονται μέσα και χορεύουν δημοτικούς χορούς. Βλέπουμε την πρόεδρο. Λοιπόν. Βέβαια, όλες κούκλες. Και καλά κορίτσια. Το παλιό, το ρελαϊκά, που έχουμε ασκήψεις. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή μέλη του ΔΣ με το Σύλλογο των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε για την προσπάθεια, σας ευχαριστούμε και πέστε μας για την προσπάθεια που κάνετε. Είμαστε από το Σωματείο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων. Σήμερα είχαμε τη χαρά και τιμή να σας επισκεφτούμε εδώ στους χώρους σας, κυρία Πρόεδρε, να κάνω μια συμβολική κίνηση, μια δωρεά, ένα μικρό μέσο που έχει ανάγκη μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε ένα μικρό σωματείο, έχουμε λίγες δυνατότητες, αλλά μόλις μάθαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη και μάθαμε κυρίως για το έργο το οποίο προσφέρεται εδώ, αμέσως προστρέξαμε με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε να προσφέρουμε κάτι συμβολικό. Θέλω να σας κάνω γνωστό ότι ο σωματείο θα είμαστε πάντα κοντά σας με αυτές τις λίγες δυνάμεις που έχουμε. Αν μας χρειαστείτε ξανά, ελπίζω να μας τα έχετε. Θέλουμε να είμαστε δίπλα σε εσάς, δίπλα στα παιδιά και δίπλα στους γονείς που ξέρουμε τον γολγοθά που περνάνε. Τα παιδιά αυτά για μας είναι παιδιά με ειδικές ικανότητες που έχουν ειδικές ανάγκες. Αισθανόμαστε χαρά και τιμή που είμαστε εδώ κοντά σας και αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά, ειδικά για εσάς που έχετε το κουράγιο και δύναμη να ασχολείστε με τα παιδιά αυτά. Και πάλι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και εύχομαι τα προβλήματά σας
να λυθούν το συντομότερο δυνατόν και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, θα είμαστε πάντα κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά συγκινητική η παρουσία σας και η προσφορά σας. Είσαστε, δουλεύετε για τη χώρα μας, ξέρουμε τι περνάτε κι εσείς, ξέρουμε και τις αγωνίες σας, γιατί κι εσείς είσαστε παιδιά δικά μας, είσαστε μέλος της κοινωνίας μας. Μακάρι να προχωρήσουμε καλύτερα η χώρα μας και να μην έχουμε ανάγκη από αυτές τις προσφορές να παρέχονται από το κράτος. Λοιπόν, αυτά από το πολύ σημαντικό ρεπορτάζ το οποίο είδαμε. Είναι παιδιά με ειδικές ικανότητες και όχι παιδιά με ειδικές ανάγκες, είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Κεφάλας, και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο ανέφερε. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από αυτό το ρεπορτάζ και να αλλάξουμε λίγο, να πάμε στην πανέμορφη Νάξο, να δούμε τα τελευταία νέα τα οποία έχουμε από τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας, τον Νικόδημο Τολιανό από την Νάξο. Νικόδημε, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Και να ευχηθώ καλά και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στο Aegean Voice 107,5, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα το πολύ. Το νέο ραδιόφωνο, ενημερωτικό. Ενημερωτικό, με πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Mm-hmm. Ζωντανό, φρέσκο της ώρας που λένε. Και γενικότερα μια προσπάθεια για να βελτιώσουμε και να βοηθήσουμε ώστε η πληροφόρηση να γίνει ακόμα καλύτερη στις Κυκλάδες. Καλή επιτυχία να έχετε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας ό,τι και αν χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα καταφέρουμε και θα συνεργαστούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι κι αλλιώς. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι νέα έχουμε. Εσείς έχετε τα νέα, γιατί βλέπω ότι δόξα τω Θεώ κάποιοι έχουν κάποιες εκρηκτικές τάσεις. Αρέσκονται να σκοτώνουν δελφίνια. Είδαμε έναν τύπο ο οποίος έπαθε λίγο όταν είδε το σαπουνά εκεί πέρα. Ήταν γενικότερα η μέρα σήμερα δική σας. Το κουφάρι του σαπουνά, θες να πεις. Ναι, εντάξει. Ναι. Και μόνο να το δεις και κουφάρι να είναι. Σωστό. Όχι, απλά τώρα είδα μια είδηση ότι είχε σχέση με ένα νεκρό δελφίνι που βρέθηκε μεταξύ Τίνου και Σύρου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Το βρήκε ένας ψαράς, λέει, το άρθρο μεσημέρι. Δεν την έχω δει αυτή την είδηση. Εσύ την μεταφέρεις. 2,5 μέτρων περίπου. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα να σκοτώνουμε κίτη ή οτιδήποτε, γιατί είναι από αυτά τα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Mm-hmm. Για το οικολογικό και το γενικότερο σύστημα, δηλαδή το οικολογικό που υπάρχει. Εμείς, δόξα τω Θεώ, αυτή τη βδομάδα δεν είχαμε. Εμείς εδώ στην Άξο έχουμε ως αγαπημένο σπόρτο να χτυπάμε τις καρέτα-καρέτα. Ναι, φέτος, ενώ πέρυσι είχαμε γύρω στις 15, να σου πω την αλήθεια, νεκρές, φέτος έχουμε μόνο 3, οπότε πανηγυρίζουμε. Γιατί κάτι γίνεται, ευαισθητοποιηθήκαμε, θα έλεγα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα που δεν πρέπει να λέμε γιατί μας ενοχλούν. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό θέμα στην Άξο είναι ότι είχαμε την έκτακτη συνεδρίαση χτες το μεσημέρι του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του καθορισμού των τιμών και γενικά των τμήματων κοινόχρηστων χώρων Αιγαίου προς παραχώρηση. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό στην Άξο. Είναι υψηλά τα τιμήματα, Νικόδημε. Και όλες οι Κυκλάδες. Ναι. Νομίζω ότι στην Πάρο έχουν γίνει ήδη θέμα. Το Μέγκα το έπαιξε νομίζω σήμερα το πρωί. Mm-hmm. Γενικότερα είναι ένας πανικός. Ναι, είναι πολύ υψηλές. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες ξεφύγαν από το περίφημο 100%. Έχουν φτάσει και 300%. Περιοχές οι οποίες είναι λίγο απομακρυσμένες. Όπως η περιοχή Γλατζιά, παραδείγματος χάρη, της τοπικής κοινότητας Κινιδάρου, η οποία ήταν πέρυσι στα 500 ευρώ και φέτος είναι στα 1.800. Είναι τεράστια.
Ναι, και μιλάμε τώρα για περιοχές οι οποίες αν κάποιος επιχειρήσει να τις αξιοποιήσει, εκμισθώσει δηλαδή ομπρέλες, ξαπλώσει τις διαπράγματα, πόσους επισκέπτες μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Σωστά. Εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και το χειρότερο, ξέρεις, αυτό που με ενοχλεί εμένα, στο δικό μου το μυαλό το... είναι ότι, okay, έρχεται το κράτος, παιδί μου, και σου λέει ότι εγώ θέλω 1.800 ευρώ από αυτή την παραλία, τη Γλαζιά, εντάξει. Mm-hmm. Δρόμος υπάρχει για να πάει ο άλλος. Όχι. Γιατί ζητάζε παλικάρι τόσα πολλά πράγματα, δηλαδή, είναι πράγματα που είναι ενοχλητικά. Ναι, αυτό στην Μπλάκα, παραδείγματος χάρη, ή στον Αγίο Προκόπιο, που είναι, υποτίθεται, οι πιο εντυπωσιακές παραλίες που έχουμε, δαχτυλοδεικτούμενες και όλα τα υπόλοιπα, ναι, να βάλεις ένα ποσό. Mm-hmm. Αλλά όχι τέτοια νούμερα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει παραλία στην Άξο, το οποίο είναι όντως εντυπωσιακό. Τιμές εκείνης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, εντάξει, 7.500 στη θέση Φλίσβος. Όταν πέρυσι ήταν στα 2.500. 7.500. Ναι, από 2.500. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πας στο 100%, έτσι. Ξεφεύγουμε. Ναι, ξεφεύγει τελείως, βέβαια. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Σύρο, να πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι αυτή η τιμή με τη δικαιολογία από το Υπουργείο ή από την αρμόδια υπηρεσία ότι είστε τουριστικός προορισμός και μάλιστα πάρα πολύ γνωστός, όπως σας αναφέρει η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, νομίζω ότι πιάνει το επίπεδο του αστείου. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτό το πράγμα. Sorry, αλλά ναι, είναι λίγο ενοχλητικό. Τέλος πάντων, έγινε πάντως η όλη σύσκεψη, είπαν εκεί όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, πέρασε κατά πλειοψηφία έτσι κι αλλιώς, για να γίνει δημοπράτηση. Είπαν όλοι ότι τι να κάνουμε, εμείς δεν μπορούμε, μας τα λένε, ξέρεις, από πάνω. Με πόνο ψυχής, αυτός είναι, κάντε ό,τι θέλετε. Τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι, η διαφορά είναι ότι όλη η δημοπράτηση πέρσι έγινε τον Αύγουστο, ενώ φέτος τουλάχιστον είναι το τέλη Μαΐου, οπότε κάτι ξέρουμε, κάτι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Πάντως εκφράζει ο Δήμος την έντονη διαμαρτυρία του για την αύξηση των τιμών, της απλής χρήσης αιγιαλού, και ζητάει άμεσα τον επανακαθορισμό των τιμών από τους ίδιους τους Δήμους, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Και όπως αναφέρει, το γεγονός αυτό θα έχει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στον τουρισμό των νησιών μας και μάλιστα σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο, καθώς πλήττονται όχι μόνο οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με τις δραστηριότητες αυτές, αλλά και οι επισκέπτες, στους οποίους μετακυλεί το κόστος, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση. Ναι, είναι μια λυσίδα, γιατί επειδή τώρα στο Aegean Voice έχουμε τους υπουργούς οι οποίοι εμφανίζονται για διαπράγματα, για να μας μιλήσουν, λένε εντάξει παιδιά, δεν είναι τίποτα, 1% ανεβαίνει το ΦΠΑ. Ναι, αλλά τι είναι το 1%? Ναι, αυτό είναι το είναι το 1% το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει ο άλλος, είναι το θέμα, καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα έχουμε στις 21 Μαΐου την βράβευση για τον διαγωνισμό του House Project. Είναι ένα project το οποίο γίνεται σε συνεργασία του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Οργανισμού Best Athens, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ενός ιδιωτικού φορέα κατασκευαστικής εταιρείας. Τώρα, αν θες να το πούμε το όνομα, δεν ξέρω πώς είναι. Απλά για σου είπα τον Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Οργανισμό, γιατί είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο, ξέρεις, δεν ξέρω τι συνεργασίες μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας. Πάντως, στις 21 Μαΐου θα γίνει τελική αξιολόγηση των έργων και θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες ιδέες. Mm-hmm. Θα γίνει στη Σχολή Ορσουλινών στο κάστρο της χώρας στην Άξου. Απλά για να σου δώσω μια ιδέα, είναι ότι μια ιδιωτική εταιρεία αποφάσισε και είπε ότι εγώ θέλω να φτιάξω κάτι πρωτότυπο. Πήγε στο φοιτητικό οργανισμό Best Athens και είπε ότι θέλω να μου βρείτε τους φοιτητές οι οποίοι θα μου παρουσιάσουν εμένα την καλύτερη ιδέα. Εγώ θα βραβεύσω όχι απλά τις 20 καλύτερες, γιατί πήγανε πάρα πολλές, πάρα πολλοί φοιτητές και ομάδες γενικότερα εμφανίστηκαν, αλλά θα δώσω το δικαίωμα στην νικήτρια ομάδα να το χτίσει κιόλας. Mm-hmm. Αυτό. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό το να εμφανίζεται ένας ιδιωτικός φορέας και να λέει πολύ απλά: κοιτάξτε, εγώ σε φοιτητή θα σου δώσω το δικαίωμα να έρθεις στην Άξο, να δουλέψεις 3-6 μήνες πόσο μπορεί να χρειαστεί και να το φτιάξεις το σπίτι το οποίο εσύ ονειρεύτηκες να κάνεις. Ξέρεις, οι φοιτητές συνήθως παράγουν τις καλύτερες ιδέες, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σαν είδηση, κίνηση και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Επίσης να σου πω ότι στις 26 του μήνα, 26-27 δηλαδή την επόμενη Πέμπτη, θα έχουμε εδώ το ΣΑΣ και διήμερο ακτοπλοϊκό, η μερίδα δηλαδή που διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντική νομίζω για εμάς τα Κυκλαδονήσια, όχι μόνο η μερίδα της Πέμπτης όπου θα μιλήσουν για το ακτοπλοϊκό πρόβλημα που υπάρχει, αλλά και για το ότι την Παρασκευή θα είναι το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και εκεί θα παιχτούν
τα τελευταία νέα όσον αφορά τις δρομολογίες των πλοίων για την, για την καλοκαιρινή περίοδο. Mm-hmm. Ξέρεις ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την αποχώρηση του Διαγόρα και του Ελευθέριου Βενιζέλος, που πηγαίνουν προς το Μαρόκο. Είναι πολύ έντονη η φημολογία για την Ραφίνα και την απόφαση της Blue Star να αποχωρήσει από να διακόψει από τη γραμμή. Διακόψει. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε τι γίνεται. Είναι η δρομολόγηση του Golden Star 2, του Super Ferry 2 από Golden Star, ναι. Μάλλον, mm-hmm. η οποία έρχεται για να αλλάξει λίγο τα, όχι να βελτιώσει μάλλον, τα δρόμενα στην Παροναξία. Άνδρο, τι είναι ο Μύκονο, Νάξο, Νικόλαμε, ναι. Νομίζω. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και πιάνει και Πάρο, νομίζω, με βάση το αρχικό σχεδιασμό. Ήταν να πιάνει και Πάρο, να διανυκτερεύει στην Πάρο και να ξεκινάει το πρωί από την Πάρο στις 8 ώρα το πρωί και να γυρίζει, και να γυρίζει στη Ραφίνα. Ναι. Το οποίο είναι κάτι το οποίο είχαμε να το δούμε εμείς εδώ σε εμάς πριν από 2 χρόνια όταν το έκανε το Speedrunner. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε εδώ πέρα τι θα συζητηθεί. Γιατί ξέρεις, όλες οι εκτοπλοϊκές εταιρείες έχουν τα δικά τους, ωραία, θα συζητήσουν κάτω, θα τα βγάλουν. Είναι πράγματα που δεν θα μάθουμε ποτέ, απλά θα μάθουμε μόνο το αποτέλεσμα. Αλλά προφανώς θα υπάρχει μια συζήτηση. Βέβαια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει κάτι άλλο έτσι, πιο εντυπωσιακό. Οι άλλες είναι απλές ανακοινώσεις, νομίζω. Α, κάτι τελευταίο, συγγνώμη, mm-hmm. το οποίο είναι σημαντικό τελικά. Ναι. Ήταν να συζητηθεί αυτές τις μέρες και έχει σχέση και με τη Σύρο. Η συζήτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας για την κοινή υπουργική απόφαση των εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης και οικονομικών για τη σταδιακή κατάργηση των μειώσεων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Ναι. Ξέρεις ότι έχει γίνει αυτή η αίτηση από τους δικηγορικούς συλλόγους Νάξου, Σύρου, αλλά και από την περιφέρεια. Έχει αναβληθεί ήδη 3 φορές λόγω της υπόθεσης με τους από την αποχή των δικηγόρους. Τώρα πήρε αναβολή πάλι για τις 3 Ιουνίου. Πιστεύεις ότι έχουμε να κερδίσουμε κάτι από όλο αυτό? Εγώ νομίζω πως όχι. Όχι. Και το χειρότερο είναι ότι με βάση όλα αυτά τα δεδομένα με τους δικηγόρους, νομίζω ότι θα πάμε το καλοκαίρι, θα το περάσουμε όμορφα και θα ξαναδούμε τους δικηγόρους και πάλι. Από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτιο καλοκαίρι. Μπράβο, ναι, κάπως έτσι. Το Σεπτέμβριο, σαν τους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Που θυμάσαι που βγάζανε και λέγανε ραντεβού το Σεπτέμβριο και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι ήταν η ιστορία με τους δικηγόρους. Οπότε όλη αυτή η ιστορία με το ΦΠΑ νομίζω ότι δεν είναι τίποτα. Γιατί μέχρι τώρα η προϊστορία μας έχει δείξει ότι το Συμβούλιο Επικρατείας βγάζει κάποιες αποφάσεις. Απλά η κυβέρνηση αναλαμβάνει το κόστος του να μην τις εφαρμόσει, γιατί ξέρεις, όταν δεν εφαρμόζεις μία απόφαση, νομίζω ότι πληρώνεις κάποιο πρόστιμο ή κάτι γίνεται. Mm-hmm. Μπορεί να πιαστώ αδιάβαστος και να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τώρα το κράτος, οι κυβερνήσεις, μάλλον στις όποιες αποφάσεις για περί αντισυνταγματικότητας των αποφάσεων που έχει πάρει, δεν τις έχει πολύ εφαρμόσει. Τις μεταθέτει για αργότερα. Μάλιστα. Οπότε θα δούμε τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Νικόδημε. Δεν μας κούρασε καθόλου. Ήσουνα ελπίζουμε να τα ξαναπούμε την επόμενη. Κατατοπιστικό στο ρεπορτάζου. Εξαιρετικό. Με το σταμάτη πάλι να είναι. Ναι, ο σταμάτη πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα τον έχουμε κοντά μας. Έτσι, γιατί μου την έλεγε κάποιος. Α, και πήραμε και την Οικονομίδου. Ναι, σωστό και αυτό. Ανακοινώσαμε την Μαρία. Όλοι εμείς, ξέρεις, είναι αξιότητες. Ανακοινώσαμε την έλευση της Μαρίας Οικονομίδου. Ο Παναξιακός δηλαδή. ΑΟΝ ανακοίνωσε την έλευση της Μαρίας Οικονομίδου, είναι η πρώτη στο ρόστερ. Σημαντική προσθήκη αυτή. Σημαντική προσθήκη. Έχουμε νέο προπονητή εδώ και μερικές μέρες, τον Γιώργο Τορούση, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ενώ έχει αποχωρήσει η Κελεσίδου, η οποία πήγε στον Άρη. Μάλιστα. Είναι το λίμπερο. Mm-hmm. Αυτό για τα αθλητικά, επειδή μου γκρινιάζει λίγο στα μάτια. Το θυμήθηκα με αυτό. Ωραία. Καλό σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο εβδομάδα να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και με τον Νικόδημο Λιανό από την Νάξο. Να πάμε εμείς να κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο να επιστρέψουμε ξανά κοντά σας.